αίσθηση προκαλούν καταγγελίε ομάδα 16 φερόμενων θυμάτων του αποβιώσαντα Καζάκου, μεγαλοεπιχειρηματία Ραχαταλίεφ, πρώην Γκαμπρού του Προέδρου τη χώρα στι Κυπριακέ Αρχέ. Σύμφωνα με ρεπορτάσει του Πέτρο Θεοχαρίδη στον Φιλελεύθερο, οι καταγγέλλοντε διαβίβασαν συγκεκριμένα στοιχεία για λογαριασμού τη ΠΕΑ του. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν, η ΣΠΕΑ του άνοιξε λογαριασμού και αποδέχτηκε καταθέσει 33,8 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Αλίεφ. Αρχικά είχε γίνει προσπάθεια από τον Αλίεφ να μεταφερθεί με Σολιβάνο στην Ελληνική Τράπεζα ποσό 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό φαίνεται να μεταφέρθηκε τελικά στη Σπία του. Σε κατοπινό στάδιο, ο Αλίεφ κατέθεσε άλλα 30 εκατομμύρια δολάρια στη Σπία του. Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε το απόγευμα ανακοίνωση και διευκρινίζει ότι. Το ζήτημα προέκυψε σε συνδεδεμένο συνεργατικό πιστοτικό ίδρυμα κατά την περίοδο που ο συνεργατισμό λειτουργούσε υπό διαφορετικό πλαίσιο. Μετά την αναδιαρθρωσή του, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, υπό το νέο τη ρόλο και το νέο εποπτικό πλαίσιο, ενήργησε έγκαιρα, εντοπίζοντα του συγκεκριμένου λογαριασμού και σε συνεργασία με τη ΜΟΚΑΣ λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Μιλώντα στο ΣΥΓΜΑ, η εκπρόσωπο τύπου τη Κεντρική Τράπεζα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει συνάντηση με εκπροσώπου του Γραφείου Αντίσταση του Καζακστάν και έλαβε στοιχεία που αφορούν ενδεχόμενε καταθέσει του Ραχάτα Λίεφ και τη χείρα του σε πιστοτικό ίδρυμα στην Κύπρο. Η Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε να διερευνήσει την καταγγελία με στόχο τη διαπίστωση κατά πόσο το συγκεκριμένο πιστοτικό ίδρυμα ή ενδεχομένω και άλλα πιστοτικά ιδρύματα έχουν ενεργήσει κατά παράβαση τη νομοθεσία και των οδηγιών τη σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Η Κεντρική Τράπεζα έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει την Εξουσία, είτε να παγωποιεί λογαριασμού, είτε να προβαίνει σε διώξει. Οι κινήσει του Καζάκου γίνονταν σύμφωνα με όλε τι ενδείξει την περίοδο λίγο πριν και μετά τι αποφάσει του Eurogroup του Μαρτίου του 2013 για κούρεμα καταθέσεων. Έγκυρε πηγέ από την Ελληνική Τράπεζα ανέφεραν στο Σίγμα ότι αρχικά ανοίχθηκε ο λογαριασμό από τον Αλίεφ. Το έμβασμα δεν έγινε ποτέ δεκτό από την Τράπεζα, αφού δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την προέλευση των χρημάτων. Η Τράπεζα προχώρησε αμέσω και στο κλείσιμο του λογαριασμού του. Ο Ραχάτα Αλίεφ κατηγορείται ότι έκτισε την περιουσία του υφαρπάσοντα τι περιουσίε δεκάδων συμπατριωτών του, οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για να τι ανακτήσουν. Μέρο τη περιουσία που απέκτησε ο Ραχαταλίευ πριν και ενώσο ήταν γαμπρό του Προέδρου του Καζακστάν, εντοπίστηκε τόσο σε προσωπικού του λογαριασμού όσο και σε λογαριασμού υπεράκτιων εταιριών που ήλεγχε στην Κύπρο. Κατηγορήθηκε από τι Αυστριακέ Αρχέ για τη δολοφονία δύο Καζάκων τραπεζιτών για ξέπλυμα χρήματο και άλλα δικήματα. Τον Μάρτιο του 2015 βρέθηκε απαγχωνισμένο στο κελί του στη Βιέννη. Η περιουσία του στην Κύπρο και σε άλλε χώρε ελέγχεται πλέον από τη δεύτερη σύζυγό του, Ελνάρα Σορά. Οι λογαριασμοί του σε Ελλάδα, Αυστρία, Μάλτα, Λινκτενστάιν και Καζακστάν έχουν παγώσει. Ο Αλίεφ, περί τα μέσα του 2013, φαίνεται να είχε κινήσει και διαδικασίε απόκτηση υπηκοότητας. Η αίτησή του, ωστόσο, απορρίφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.